Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Αλεξανδρούπολης στις 16 Δεκεμβρίου ορκίζεται η νέα δημοτική αρχή και rotation ανά δύο χρόνια στις αντιδημαρχίες, λέει ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Μετεκλογικές αναταράξεις στη Σαμοθράκη. Στο εκλογοδικείο στις 4 Δεκεμβρίου θα ταπούν Γαλατούμος Βίτσας. Ενδεχόμενη η επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Λιμάνι Καβάλας. Έπεσαν οι υπογραφές για την υποπαραχώρηση προς αξιοποίησή του για τα επόμενα 40 χρόνια. Κάλεσμα για στήριξη και ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στη Διάβγεια η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ. Ο νέος πρόεδρος Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ από την Αθήνα, όπως ανακοίνωσε στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση αμοιβή που προβλέπεται για τον πρόεδρο του οργανισμού. Διευθύνων σύμβουλος με πληθώρα αρμοδιότητων παραμένει ο κ. Κώστας Χατζηκωνσταντίνου. Στη διάθεση του ΤΑΙΠΕΔ είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή η παραίτησή μου. Αυτό δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Κώστας Χατζηκωνσταντίνου, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη. Άλλωστε, την είχε υποβάλει όπως όλη η διοίκηση του οργανισμού και εν συνεχεία ορίστηκε πρόεδρος το μέλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Αναφερόμενος στο διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού, ο κ. Χατζηκωνσταντίνου δήλωσε ότι ελέγχθηκε πλήρως η νομιμότητα της προκήρυξης από τους εσωτερικούς μηχανισμούς του ΤΑΙΠΕΔ και βρέθηκε απολύτως νομότυπη. Οι τέσσερις εργαζόμενοι θα προσληφθούν με μισθούς χαμηλότερους του μέσου όρου της μισθοδοσίας των λιμανιών του ΤΑΙΠΕΔ και χαμηλότεροι των 2.500 ευρώ που διαδόθηκε στρεβλώς τις προηγούμενες ημέρες. Δήλωσε επίσης ότι το πλοίο που θα αποτελέσει την πλωτή εξέδρα του ΕΦΣΑΡΙΟΥ ξεκίνησε ήδη από τη Σιγκαπούρη και θα καταπλέψει την Αλεξανδρούπολη μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι κρατικές επενδύσεις ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να βγει στον αέρα για την εκβάθυνση του λιμανιού, ώστε η λιμενολεκάνη να έχει παντού βάθος 12 μέτρων. Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε στη Διάβγεια η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης μετά την παραίτηση του κ. Χατζημιχαήλ. Ο νέος πρόεδρος Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ από την Αθήνα, όπως ανακοίνωσε στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση αμοιβή που προβλέπεται για τον πρόεδρο του οργανισμού. Διευθύνων σύμβουλος με πληθώρα αρμοδιότητων παραμένει ο κύριος Χατζηκωνσταντίνου. Μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ στις 9 Νοεμβρίου την επόμενη ημέρα, ο Όλα προχώρησε στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, στην εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Σταμπουλίδης, δήλωσε προς το σώμα ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε συνέχεια, αποφασίστηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος ως εξής. Σταμπουλίδης Παναγιώτης του Γρηγορίου, πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος. Βεγύρης Ευάγγελος του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό μέλος. Δουλούδη Ελένη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος. Μουσουνάκης Άνθιμος του Λεωνίδα, μη εκτελεστικό μέλος. Τοψίδης Χριστόδουλος του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία μας έτσι κι αλλιώς είναι υπό την κρίση του μετόχου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μέτοχος, όπως εκφράζει τη βούληση και της κυβέρνησης, έκρινε σκόπιμο ότι έπρεπε να προχωρήσει σε μια αναδιαμόρφωση με τα κριτήρια αυτά τα οποία έχει ο μέτοχος και η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί δηλαδή να αλλάξει, γιατί να γίνει η αναδιαμόρφωση? Ομάδα αυτό που κερδίζει δεν την αλλάζεις, έτσι ξέρω εγώ. Ναι, αυτό όμως δεν είναι στην κρίση τη δικιά μου, αυτό είναι στην κρίση του μετόχου και της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αν θέλετε περισσότερα θα πρέπει να απευθυνθείτε εκεί. Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη από αυτού. Ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ήθιστε όταν προχωράς σε μια αναδιαμόρφωση της διοίκησης να ζητάς τις παραιτήσεις όλων για να έχει αυτός που αποφασίζει την πλήρη ελευθερία των κινήσεων, ναι, να επιλέξει το σχήμα το οποίο νομίζει. Και αφού συσκεφθεί, αποφασίσει
πια πιο σχήμα πριν τα ανέβει καλύτερα για να εξυπηρετήσει την επόμενη μέρα του διοικούμενου φορέα εν προκειμένου του λιμένα Αλεξανδρούπολης. Πολλές φορές κάποιες κάνει δεκτές παραιτήσεις, κάποιες δεν κάνει. Έχει πάντως την πλήρη ευελιξία των κινήσεων. Καλά, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αξιολογήθηκε ο κύριος Χατζημιχαήλ και βρέθηκε πως δεν ήταν ικανός για να συνεχίσει σε αυτά τα καθήκοντα. Την κρίση δεν πιστεύω ότι περιμένετε να την κάνω εγώ. Ναι. Την κάνουν αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν. Μες. Εγώ σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι είμαι εκτελεστικός. Ναι. Το μόνο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης. Άρα θεωρώ ότι ως έμπειρος δημοσιογράφος την ερώτησή σας αυτή πρέπει να την απευθύνετε σε αυτούς που αποφασίζουν. Αυτό για το οποίο κρινόμαστε και κάθε διοίκηση κρίνεται είναι από το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν το αποτέλεσμα είναι το προσδοκόμενο και αυτό βεβαίως το κρίνει και η κοινωνία, αλλά το κρίνουν άμεσα αυτοί οι οποίοι είναι οι μέτοχοι, αυτοί που είναι ιεραρχικά πάνω από τη διοίκηση, λοιπόν αξιολογούν την προσφορά, την συνεισφορά και τον τρόπο λειτουργίας βεβαίως του καθενός μας καθημερινός, κρινόμεθα και ανάλογα τον χρόνο που επιλέγει αυτός που αποφασίζει, κάνει τις επιλογές του. Μία ακόμη μεγάλη συμφωνία ολοκλήρωσε η ΓΕΚ Τέρνα για να φύγουμε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να πάμε στο λιμάνι της Καβάλας, η οποία και έκανε γνωστό ότι υπέγραψε ως αρχικός μέτοχος και μέλος της εταιρείας ειδικού σκοπού την υπογραφή, την σύμβαση που αφορά την υποπαραχώρηση αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας για χρονικό διάστημα 40 χρόνια με αντισυμβαλλόμενους το ελληνικό δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας. Το επενδυτικό σχέδιο της κοινοπραξίας αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός ακόμα διαδρόμου από την Ελλάδα στη Βουλγαρία σημαντικής γεωπολιτικής αλλά και εμπορικής αξίας. Έκλεισε η συμφωνία παραχώρησης του προβλήτα Φίλιππος Β του λιμανιού της Καβάλας για τα επόμενα 40 χρόνια. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την υποπαραχώρηση, δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, συντήρηση και εκμετάλλευση λιμενικού σταθμού πολλαπλών χρήσεων ανέρχεται περίπου στα 33,9 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία έχει αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει επιπλέον επενδύσεις της τάξης των 36 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη μεγένθηση της συγκεκριμένης υποδομής. Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν προμήθεια νέου εξοπλισμού, αντικατάσταση εξοπλισμού, υποδομές, ανοδομές, λογισμικό, hardware, αλλά και την υποχρέωση της κοινοπραξίας να κατασκευάσει κτίρια για την εξυπηρέτηση αναγκών της λιμενικής αρχής, της πλοϊκής υπηρεσίας καθώς και το λιμενικό σταθμό. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκπώνησης μελέτης αναδάσωσης της περιοχής των άσπρων χωμάτων, της υλοποίησης του έργου της αναδάσωσης και τα έργα συντήρησης, καθαρισμού, προστασίας και φύλαξης της συγκεκριμένης περιοχής καθ' όλη τη διάρκεια της υποπαραχώρησης. Για τον διάδρομο αυτό έχουν εκφράσει ενδιαφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρόκειται για λιμάνι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει τόσο συμπληρωματικά όσο και ανταγωνιστικά προς τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες μάλιστα μιλούν για αυξημένο ενδιαφέρον και από τη βουλγαρική πλευρά προκειμένου να χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή. Η από καιρού αναμενόμενη είδηση έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Έτσι, πραγματικά. Και ήταν κάτι το οποίο, κύριε Βλάχο, μαζί το είχαμε συζητήσει. Ήταν θέμα ημερών. Τελικά έγινε πραγματικότητα. Και το λέω τώρα αυτό και το αναφέρω, διότι το συζητούσαμε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Σας ευχαριστώ που μου το επενθυμίζετε, γιατί και την τελευταία φορά θυμάμαι που τα είχαμε πει, είχα μιλήσει για λίγες εβδομάδες, αν θυμάστε. Σωστά, σωστά. Και είχα ζητήσει για την υπομονή και του κόσμου, που πολλές φορές εύλογα εξέφραζαν ενδεχομένως ένα προβληματισμό, λέγοντας ότι υπήρχαν κάποια τυπικά κολλήματα, ξεπεράστηκαν, όλα εξελίχθηκαν εξαιρετικά σήμερα στην Αθήνα, στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ που έλαβε χώρα υπογραφή της σύμβασης της υποπαραχώρησης, με την παρουσία βεβαίως και την υπογραφή των υπουργών του κ. Χατζηδάκη και του κ. Στυλιανίδη, των υπουργών αντιστοίχως στα Υπουργεία των Οικονομικών αλλά και της Ναυτιλίας. Βεβαίως με την παρουσία του Διευθύντος Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος μάλιστα έλκει και την καταγωγή του και από την πόλη της Καβάλας. Σωστά. Του Δημήτρη Πολίτη του Διευθύντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ,
και βεβαίως των επενδυτών, του κονσόρτσιου των επενδυτών. Έτσι, σωστά. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν απολύτως πανηγυρικό, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Η χαρά όλων, τόσο των εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, όπως του ομιλούντος και των υπολείπων, βεβαίως και των επενδυτών, ήταν μεγάλη. Και νομίζω ότι αυτά τα οποία συζητάγαμε και συζητάμε και περιμένει, αν θέλετε, και ο κόσμος να γίνουν πραγματικότητα, μπαίνουν πια σε μια τροχιά και θα έλεγα διαψεύδονται και όλοι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς λέγανε, ξέρετε, δεν θα γίνει, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο λιμάνι της Καβάλας, σε αντίθεση με τα όσα διαδραματίζονται ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που προς το παρόν υπάρχουν εκεί πολλά κενά σημεία και θολά. Πάμε τώρα στα ξεκάθαρα όμως σημεία, στην ξεκάθαρη εικόνα στο λιμάνι της Καβάλας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Οκαρανίκας, διότι υπεγράφει αυτή η πολύ μεγάλη συμφωνία που βάζει το λιμάνι της Καβάλας σε μια άλλη εποχή και προφανώς πολλά προσδοκούμε από αυτή τη νέα εποχή. Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Έπεσαν οι υπογραφές για την υποπαραχώρηση, έτσι, προς αξιοποίηση του λιμανιού για τα επόμενα 40 ολόκληρα χρόνια. Για πες μας. Ναι, το κάθε λιμάνι για καημούς δεν πάει για την Καβάλα, γιατί εδώ πλέον το σύριαλ, από ό,τι φαίνεται, ολοκληρώνεται. Ένα αυτό πάει για μας, κάθε λιμάνι και καημούς πάει για την Αλεξανδρούπολη, άστο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι δεν μας ταιριάζει εμάς, πάει λίγο ανατολικά. Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς εδώ πάρα πολύ καιρό περιμέναμε αυτή την υποπαραχώρηση να γίνει, γιατί έχουμε και πάρα πολύ καιρό να δούμε και κάποιο επενδυτικό πλάνο στην περιοχή τουλάχιστον της Καβάλας και γενικότερα της Ανατολικής Μακεδονίας. Ας μείνουμε όμως στο λιμάνι της Καβάλας. Είναι μια υποπαραχώρηση η οποία την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελικά έπεσαν οι υπογραφές. Γεκτέρνα Black Summit, αυτή είναι η τα νέα αφεντικά του λιμανιού της Καβάλας, της υποπαραχώρησης του λιμανιού της Καβάλας για τα επόμενα 40 χρόνια. Και φυσικά περιμένουμε για το Φίλιππος Β, γιατί εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Πολλές φορές σε διάφορα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται εμφανίζεται το τουριστικό λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας. Δεν είναι αυτό. Είναι το εμπορικό λιμάνι Φίλιππος Β που βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Αυτό είναι το λιμάνι το οποίο υποπαραχωρείται, ο μόλος, ό,τι εγκαταστάσεις υπάρχουν εκεί και η γύρω περιοχή του πέριξ του λιμανιού. Τώρα, να πούμε φυσικά ότι η εταιρεία η οποία έχει βγει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία είναι η ΓΕΚ Τέρνα, έτσι, η οποία, όπως είπαμε, αναλαμβάνει το λιμάνι να το αξιοποιήσει, να το συντηρήσει. Είναι μια σειρά από δράσεις και δραστηριότητες που τις επιτρέπεται να κάνει στο λιμάνι της Καβάλας. Και νομίζω, γιατί άκουγα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος έλεγε πραγματικά ότι αλλάζει η εικόνα, υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει αναβάθμιση, υπάρχει ενίσχυση, την οποία ενίσχυση θα την επωφεληθεί και η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Αυτό μένει να το δούμε και στην πράξη, βέβαια, πώς θα μετουσιωθεί, Γιώργο μου. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και εκεί. Έχουμε ακούσει ότι θα γίνει ένας μόλος δημητριακών, θα γίνει ένα σιλό για δημητριακά. Υπάρχει ήδη δραστηριότητα στο λιμάνι της Καβάλας με όγκους μαρμάρων τα οποία φορτώνονται και πηγαίνουν και σε χώρες της Ασίας και της Ευρώπης αλλά και της Αφρικής, στον αραβικό κόσμο πάρα πολλά κομμάτια από αυτά τα μάρμαρα, όπως επίσης κατά διαστήματα υπάρχουν και κάποια κοντέινερ. Βέβαια το λιμάνι δεν έχει υποδομές για κοντέινερ, αυτό πρέπει να το πούμε. Παρουσιάζει πάρα πολλές ατέλειες όσον αφορά τα διάφορα φορτία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να κάνει η εταιρεία η οποία θα το αναλάβει με την υποπαραχώρηση είναι αυτά τα χίδι λεγόμενα φορτία, δηλαδή χαλίκια και όγκους μαρμάρων και διάφορα δημητριακά και κάποια άλλα προϊόντα αυτού του τύπου. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσει να το αξιοποιήσει περισσότερο, πρέπει να κάνει εγκαταστάσεις. Και οι εγκαταστάσεις αυτές, από ό,τι λέει η εταιρεία που πήρε την υποπαραχώρηση, θα επενδύσει στο λιμάνι της Καβάλας περί τα 70 εκατομμύρια ευρώ. 70 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι το οικονομικό αντάλλαγμα του ενδιαφερόμενου προς το ΤΑΙΠΕΔ είναι γύρω στα 33-34 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να προβεί σε επενδύσεις περίπου 36-37 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου,
Περίπου, όχι, διπλάσια. Όχι, επενδύσει είναι 70 εκατομμύρια, πέρα από την τοπική κόστηση υποπαραχώρηση. Μάλιστα. Υποπαραχώρηση είναι κάτι διαφορετικό. Οι επενδύσει που θα γίνουν, γιατί το λιμάνι αυτό έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι ένα βαθύ λιμάνι, έχει μεγάλο βάθος. Άρα λοιπόν μπορεί να προσεγγίσουν πλοία τα οποία είναι, έχουν βαθιές καρίνες. Κάτι το οποίο είναι το αδύνατο σημείο για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Από εκεί και πέρα είναι ένα σημείο στο οποίο ο καιρός είναι βολικός για τα φορτία τα οποία θα πηγαίνουν. Και βέβαια αυτό που πρέπει να τρέξει τώρα μετά την υποπαραχώρηση και σίγουρα με αυτά που έχει πει και ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας είναι η συνδρομική σύνδεση του λιμανιού Φίλιππος Β' με τους τοξότες, ούτως ώστε να συνδεθεί το λιμάνι και με σιδηροδρομικό δίκτυο. Διότι αν δεν υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο για ένα λιμάνι, ξέρετε ότι είναι ένα λιμάνι με ένα πόδι. Μόνο ο δικός άξονας δεν φτάνει. Πρέπει να έχει και σιδηροδρομικό δίκτυο, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετεί και άλλα φορτία για διάφορες κατευθύνσεις. Εντάξει, το λιμάνι της Καβάλας ήρθε η ώρα του επί της ουσίας να αξιοποιήσει και τη θέση του, να κεφαλοποιήσει και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Γιώργο μου, μπας και συμπαρασύρει και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και δούμε και εδώ καμιά μέρα άσπρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα όσα συμβαίνουν, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και την ματέωση του διαγωνισμού του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης πριν από κανένα χρόνο, με όλα αυτά που συζητούσαμε και τις αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση, τα πράγματα έχουν παγώσει. Είχαμε και αλλαγή στη διοίκηση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, με όλες αυτές τις εσωτερικές γκρίνιες, παράπονα που ακούστηκαν αυτές τις ημέρες. Το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να αλλάξει τη διοίκηση, να αφήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο να αλλάξει τον πρόεδρο και να βάλει τον κύριο Σταμπουλίδη. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα, όπως ακριβώς με τον κύριο Βλάχο στην Καβάλα, που μάλλον κάτι καλά κάνει εκεί ο κύριος Βλάχος, έτσι, και τα πράγματα τα έτρεξε λίγο γρήγορα από τη στιγμή που ανέλαβε μέχρι και σήμερα κάτι κινήθηκε. Δεν νομίζω ότι ο κ. Βλάχος είναι ο κινητήριος μοχλός. Νομίζω ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι ο κινητήριος μοχλός. Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έπαιξε τον ρόλο του. Δηλαδή, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Τα δύο λιμάνια της Καβάλας της Αλεξανδρούπολης νομίζω ότι είναι ένα ωραίο ντουέτο που χορεύει ένα πολύ διαφορετικό ταγκό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Νομίζω και τα δύο λιμάνια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί με διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό πρέπει να γίνει επιτέλους, δηλαδή πρέπει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. Επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος σωστά, πάνω σε μια σωστή βάση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και τα δύο λιμάνια, και της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να παίξουν το δικό του σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ολόκληρης περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι πάντα έχουν στο μυαλό του τη διόρυγα η οποία θα παρακάμψει τον Βόσφορο. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με το διεθνή παράγοντα. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε κάτι να κινείται. Για να δούμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, εσείς την κάνατε την πρώτη κίνηση. Το πρώτο μεγάλο σημαντικό βήμα έρχεται για το λιμάνι της Καβάλας. Να δούμε τι θα γίνει για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλά, καλό απόγευμα και σε εσάς. Πολιτική είναι η λόγη της αποχώρησης του κυρίου Φερχάτος Γιούρ, όπως ανέφερε, εκτιμώντας ότι διαμορφώνεται ένας καινούριος πόλος συσπήρωσης για το νέο κόμμα, αφού αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ που θα στηριχτεί από τους πολίτες. Είπε ότι θα παραδώσει τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη υγείας και εκτιμά ότι τοπικά στη Ροδόπη πολλοί σύντροφοι της νομαρχιακής οργάνωσης θα στηρίξουν την ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Ήταν μια ιδιαίτερη και δύσκολη μέρα, κύριε Παπακλήντζο. Δώσα μία 20ετία, τουλάχιστον εγώ προσωπικά έδωσα μία 20ετία στο χώρο και στο κόμμα του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αργότερα. Δηλαδή από τα 15 χρόνια της προεδρίας του αγαπητού φίλου και συντρόφου Αλέξη Τσίπρα ήταν μία πορεία με αρκετά καλά σημεία, υπέροχα σημεία θα μπορούσα να πω, και δεν τα έλεγα μόνο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αναγκάστηκα και προσωπικά να πάρω μια απόφαση η οποία ήταν βασανιστική και πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά το μέλλον της παρουσίας μας στον χώρο της αριστεράς και της πρόοδου. Τι ήταν αυτό που δεν σας άρεσε, τι ήταν αυτό που ήταν κόντρα σε αυτό που πρεσβεύατε ή κόντρα σε αυτό που προφανώς θεωρούσατε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πια δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
Αλλάξανε πολλά. Αλλάξανε τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες. Γι' αυτό δεν φταίει μόνο ο κ. Κασελάκης, φταίμε και εμείς. Αυτοί που είναι χρόνια στο κόμμα και τα ηγετικά στελέχη. Δηλαδή το κόμμα έπρεπε να έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ακόμα και σε ένα αποκατηλωμένο Πασό υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για αυτά τα θέματα. Και δεν εννοώ την εκλογή του κ. Κασελάκη, έτσι δεν την αμφισβητώ. Έγινε από την πλειοψηφία των μελών. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί αυτή τη στιγμή ο λόγος, ένας από τους λόγους για τους οποίους δέχεστε έντονη κριτική όσοι φύγατε, είναι ότι δεν σέβεστε τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εξελέγει με δημοκρατικό τρόπο ο πρόεδρος του κόμματος. Γιατί ξαφνικά αυτό το αμφισβητείτε? Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μας είναι οι πολιτικοί λόγοι διαφωνίας και αποχώρησης. Αλίμονο, αν δεν σεβόμασταν τις διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαμε. Εγώ ως αναπληρωτής συνωστής νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ως βουλευτής Ροδόπης, ως μέρος κεντρικής επιτροπής, έχω σεβαστεί πάντοτε την γνώμη και τη γνωμοδότηση της πλειοψηφίας του κόμματος. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, το σεβαστήκαμε, αλλά δεν μας βγήκε στην πορεία. Τώρα θα κάνετε καινούριο κόμμα. Προφανώς η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας προϋποθέτει 10 πλαισιοβουλευτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 βουλευτές. Κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη είναι ότι και άλλοι σύντροφοι, συνάδελφοι θα εισχωρήσουν στο νέο σχήμα που υπάρχει εντός του κοινοβουλίου. Και έχετε μιλήσει μαζί τους? Ξέρετε δηλαδή ότι τις επόμενες ημέρες ή θα δούνε πώς θα εξελιχθεί? Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εντός των συναδέλφων. Από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης δεν έφυγε μόνο ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ. Αποχώρησε όμως και από την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουισεΐν, ο οποίος αποφάσισε να ακολουθήσει την ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί από το 2000 είμαι μέλος, από το 2002 συμμετείχω ενεργά σαν υποψήφιος, τότε σαν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ξάνθης με την παράταξη του Κώστα Γόναρη. Το 2009 ήμουν υποψήφιος βουλευτής, το 2010 ήμουνα αντιπεριφερειάρχης νόμου Ξάνθης, το 2012 εκλέχτηκα βουλευτής, μετά συνέχισα για 7 χρόνια, ξαναεκλέχτηκα 7 φορές βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολύ δύσκολο. Κάθε αποχώρηση έχει τις δυσκολίες. Και για μένα δεν ήταν εύκολο, γιατί μικρός μπήκα και τα μαλλιά μου άσπρισαν σε αυτό το χώρο. Όμως, μετά την εκλογή του κύριου Κασελάκη στη Προεδρία του κόμματός μας, είδαμε ότι το κόμμα παίρνει μια δεξιά σοφή και χάνει τις αξίες που πιστέψαμε και παρέψαμε τόσα χρόνια. Η ριζοσπαστική αριστερά η δικιά μας, γίνεται κάτι άλλο. Οι δηλώσεις που έγιναν όξυναν το κλίμα και μετά από πολλά γεγονότα φτάσαμε εδώ πέρα. Εγώ και άλλοι σύντροφοι που πιστεύουν ακόμα στην ριζοσπαστική αριστερά ανεξαρτοποιήθηκαμε. Τώρα έχουμε μια κινητική, μπορούμε να, μάλλον δεν έχουμε ακόμα, αλλά μπορούμε να ιδρύσουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή. Χρειάζονται 10 βουλευτές. Για την ώρα είμαστε 11 μαζί με τους προηγούμενους. Βέβαια και στα εσωκομματικά εγώ άνοικα στους 53 και στην ομπρέλα. Παλαιότερα και νεότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, όλα δραστήρια στην τοπική κοινωνία, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων στο κόμμα που έχει αντίκτυπο και στην Ομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος, έλαβαν την πρωτοβουλία για ανασύνταξη του τοπικού οργάνου. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στους ενδιαφερόμενους, διοργανώνοντας ανοιχτή συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα στις 27 Νοεμβρίου στο υπόγειο χώρο της Λέσχης Κομωτινέων. Η τεράστια συμμετοχή του δημοκρατικού κόσμου στη διαδικασία εκλογής και ανάδειξης του Προέδρου μετά την επώδυνη ήττα των εκλογών του Μαΐου-Ιουνίου αναζωογόνησε την ελπίδα για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την προσδοκία για την ανασύνταξη, προκειμένου να ασκήσει το ρόλο που του ανέθεσε η κοινωνία ως αξιωματική αντιπολίτευση να υπερασπιστεί τα δίκαια και τις ανάγκες της. Δυστυχώς, η αμφισβήτηση του αποτελέσματος από τμήμα στελεχών της ηγεσίας και του δικαιώματος των μελών να αποφασίζουν δημοκρατικά με φραστικές επιθέσεις αρχικά, που στη συνέχεια κλιμακώθηκαν και κορυφώνονται με
την αποχώρησή τους. Η απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής να προχωρήσουμε συντεταγμένα και με ενότητα, με το βλέμμα στραμμένο στα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας που πλήττεται από τις πολιτικές του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η εκκλήση της ηγεσίας να υπάρξει ένα σύμφωνο συμβίωσης στο εσωτερικό του κόμματος που θα μας οδηγήσει στο έκτακτο συνέδριο του Φεβρουαρίου. Όλα αυτά δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν την ηλυμένη, όπως φαίνεται, απόφαση μιας ομάδας τελεχών να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Με αίσθημα αγωνίας και ευθύνης για το αύριο του χώρου μπροστά στις εξελίξεις αυτές, παίρνουμε την πρωτοβουλία για την ανασύνταξη του χώρου σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και σας καλούμε για να συζητήσουμε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στη Λέσχη Κομωτινέων. Υπόγειο χώρο. Στάση. Στα τεκτενόμενα του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ραγδαίες οι εξελίξεις. Είχαμε και την αποχώρηση της ομάδας της κυρίας Αχτσιόγλου. Και όχι μόνο βεβαίως, οι ανακατατάξεις έχουν να κάνουν και με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και συγκεκριμένα και στη Ροδόπη έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία τρέχουν. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Φερχάτος Γκιούρ και ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν από την Ξάνθη, ο κύριος Ζεϊμπέκ και από τη Ροδόπη, ο κύριος Σοσγκιούρ, αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να συστρατευθούν με την ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου. Τώρα από την άλλη πλευρά ο κύριος Δημήτρης Χαρίτου, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα μαζί με και με τα υπόλοιπα μέλη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συστρατευθούν, να ανασυνταχθούν, να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω εν ολίγης. Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπασκάκη. Λοιπόν, ούτε στη Ροδόπη είναι ευχάριστα τα πράγματα και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Γενικότερα και τα τοπικά όργανα έχουν ζητήματα να αντιμετωπίσουν από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Θέλω να σας ακούσω καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο για την τελευταία εξέλιξη που είχαμε με την αποχώρηση της κυρίας Αχτσιόγλου, για να έρθουμε μετά και στα του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη. Κύριε Μπασκάκη, είναι πιστεύω τελευταίος μετασεισμός. Μετά τον κύριο σεισμό που έγινε το Μάιο με το πολύ άσχημο αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρηση των 7 συν 2 προηγούμενα είναι πιστεύω ο τελευταίος μετασεισμός. Είμαι βέβαιος πως εκτονώνεται, για να το πω έτσι, η σεισμική πίεση και όπως φαίνεται και είμαι αισιόδοξος, το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ άντεξε γιατί η πλειοψηφία των μελών και του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς παραμένουν και στηρίζουν το χώρο τους και είμαι βέβαιος γιατί, κυρία Μπασκάκη, ρήγματα δεν δημιουργούνται όχι από προσωπικές στρατηγικές ή από εγωισμούς ή από πικρίες, αν θέλετε. Δεν υπάρχουν, κυρία Μπασκάκη, βαθιές πολιτικές διαφορές στους λόγους για τους οποίους αποχώρησαν τα συγκεκριμένα στελέχη. Και ο μόνος λόγος είναι η αμφισβήτηση της επιλογής που κάναν τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο τον Κασελάκη. Νομίζω αυτός είναι ο μοναδικός λόγος. Δεν υπάρχουν βαθιές πολιτικές διαφορές και θέλω να πιστεύω πως δεν υπάρχει και πολιτικός χώρος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, στον οποίο να χωράει ένα νέο αφήγημα για το πώς μπορούν να απορριφθούν τα πράγματα. Γι' αυτό θεωρώ πως αυτό που επήγει είναι η ανασύνταξη του χώρου του ΣΥΡΙΖΑ. Χθες αυτό αποφάσισε ομόφωνα η πολιτική γραμματεία του κόμματος και βέβαια η πρωτοβουλία που πάρθηκε και στη Ροδόπη είναι ακριβώς για να προχωρήσει η ανασύνταξη του χώρου. Μετά και την αποχώρηση του κυρίου Φερχάτος Γκιούρ, που φαντάζομαι παίζει και αυτό το ρόλο του στις εξελίξεις, έτσι δεν είναι, στα τεκτενόμενα, κύριε Χαρίτου? Κοιτάξτε, ο κύριος Φερχάτ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την πολιτική επιλογή που έχει κάνει. Προφανώς ο ίδιος ισχυρίζεται έχει πολιτικούς λόγους. Όμως οφείλει να δώσει εξηγήσεις, γιατί μέχρι πριν λίγες μέρες είχε θέσεις ευθύνης. Ναι, ήταν τομεάρχης υγείας, τον είχε ορίσει ο κ. Κασελάκης. Ακριβώς. Άρα προφανώς πρέπει να εξηγήσει τι ήταν αυτό που μεσολάβησε και μεταπήδησε από τη μία στην άλλη πλευρά. Θυμάστε, η κυρία Αχτσιόγλου και τα άλλα στελέχη που και αυτά αποχώρησαν είχαν κρατήσει μια στάση, μια ανάληψη ευθυνών, μια ανάληψη θέσεων. Ο κ. Φερχάτ ανέλαβε και οφείλει να εξηγήσει τους πολιτικούς λόγους, αν υπάρχουν.
κατά την άποψή μου, νομίζω θα κριθεί αυστηρά συνολικά από την κοινωνία και βέβαια και από τους πολίτες μειονότητας. Κύριε Χαρίτου, μαζί με τον κύριο Φερχάτο Γκιούρ, αν δεν κάνω λάθος, αποχώρησε και η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κυρία Μπασκάκη, αλλά θέλω να σας περιγράψω πως η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, των μελών, παραμένει στο χώρο της. Και σας το λέω ένας άνθρωπος με την ευθύνη των λόγων του, που έχει μια ιστορική διαδρομή σε αυτόν τον χώρο. Προφανώς είμαι σημείο αναφοράς του κόσμου, του προοδευτικού και του αριστερού στην Ροδόπη και μπορώ να γνωρίζω πολύ καλά και καταστάσεις και ανθρώπους και πράγματα. Και είμαι αισιόδοξος και βέβαιος πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει ενωμένος, θα προχωρήσει, θα έλεγα, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, γιατί αυτό ζητά από εμάς η ελληνική κοινωνία. Είναι μεγάλα τα ζητήματα που είναι μπροστά μας. Η κοινωνία σφιχτιά μπροστά στα ράφια των μάρκετ, λυγίζει μπροστά στα βεζινάδικα όταν βλέπει, όταν πάει να γεμίσει το τεπόζιτο, και βεβαίως πολύ λίγο έχει γίνει γνωστό ότι πριν λίγες μέρες το δημόσιο έχασε σχεδόν 40-42 δις ευρώ από την έχασε τα δικαιώματά της στο Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, που αφού είχε ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες με 46 δις και θα εισπράξει. Κύριε Χαρίτου, τα προβλήματα είναι πολλά, είναι συγκεκριμένα, απαιτούν λύσεις και το κυριότερο, ο κόσμος απαιτεί μια αξιωματική αντιπολίτευση να μπορέσει να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση για να υπάρξει και η άλλη άποψη, να υπάρξει και η άλλη πρόταση. Αυτό ακόμη μετά τις εθνικές εκλογές δεν το έχουμε δει. Τώρα δεν ξέρω αν θα το δούμε και πώς θα το δούμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο όλο αυτό να μεταφράζεται και πώς πραγματικά μπορεί να γίνει πράξη. Ωστόσο, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτά θα τα αναζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Τοπικά λοιπόν, στη Ροδόπη, αυτό που εσείς ζητάτε να γίνει, ποιο είναι πρακτικά πια? Πρακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ να συντάσσεται μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό που θα συζητήσει και η Κεντρική Επιτροπή μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Ανασύνταξη σημαίνει ότι θα συναντηθεί όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, οι φίλοι του και τα μέλη του, και θα αναζητήσουν. Πότε και πού. Θα γίνει την Δευτέρα που μας έρχεται στις 6 ώρα στην αίθουσα της Λέσχης Κομωτινέων. Και νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για να ακούσουμε, χρειάζεται να ακούσουμε τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, ενδεχομένως και την κριτική των απλών ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, που στο τέλος δεν χρωστάνε τίποτα, για όσα μια ομάδα, το τονίζω, στελεχών, έκανε την επιλογή να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να πιστεύω πως και η επόμενη μέρα θα είναι μια μέρα ενότητας, θα είναι μια μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει το βηματισμό του, τον έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, να δώσει απαντήσεις, όπως είπατε, στα εκρηκτικά προβλήματα που έχει σήμερα η κοινωνία, και νομίζω το κάνει με μεγαλύτερη πλέον δυνατότητα το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να ασκήσει το ρόλο του ως αξιωματική αντιπολίτευση που το ζητάει η κοινωνία σήμερα και στη Βουλή αλλά και στην κοινωνία. Κύριε Χαρίτου, θα μείνουμε σε αυτά. Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα επόμενα 24 ώρα. Κρατάμε το κάλεσμα το οποίο απευθύνεται για την ερχόμενη Δευτέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Στην πρώτη του μετεκλογική ραδιοφωνική συνέντευξη από το στούντιο του Στάτος Ρέντιο και στο Σταύρο Αποστολίδη, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης μίλησε για όλα όσα προγραμματίζει το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο νέο διοικητικό σχήμα το οποίο θα αναλάβει από το νέο έτος. Ωστόσο, οι γνωστοποιήσεις και ανακοινώσεις θα γίνουν σε λίγες ημέρες, στα μέσα Δεκεμβρίου περίπου. Δήλωσε πως είναι ήδη αποφασισμένος ο ίδιος για το νέο σχήμα του Δήμου, προανακαίνοντας το γνωστό rotation στους αντιδημάρχους για δύο χρόνια, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι την τελευταία χρονιά θα την αναδιατάξει ανάλογα με τις εκτιμήσεις του και την αποδοτικότητα του καθενός. Μετά το rotation του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται και το rotation του Γιάννη Ζαμπούκη. Το μοντέλο του Πρωθυπουργού αποφάσισε από ό,τι φαίνεται να ακολουθήσει με μία έννοια ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκης, που συνεχίσει τη θητεία του στο τιμόνι του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Δήμαρχος μίλησε στο Στάτους Ρέντιο και στο Σταύρο Αποστολίδη και αναφέρθηκε στο νέο σχήμα που αναλαμβάνει δουλειά από την 1η Ιανουαρίου, αφού όμως πρώτα στις 16 Δεκεμβρίου ορκιστεί το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ζαμπούκης έδωσε μία
πρώτη γεύση για το πώς σκέφτεται και θέλει να διοικήσει το Δήμο, κάνοντας αλλαγές σε πρόσωπα και σε αντιδημαρχίες. Διαφοροποίησε αντιδημαρχίες, γιατί καταργούνται, για παράδειγμα, το Πολυκοινωνικό και οι Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες μετατρέπονται σε αντιδημαρχίες. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν ανακατατάξεις. Ο κ. Ζαμπούκης ανέφερε πως έχει καταλήξει στην επιλογή των προσώπων, σεβόμενος όμως την εντολή του κόσμου που προηγούνται σε σταυρούς και είναι δημοφιλείς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι υποχρεωμένος να ανανεώσει και ο ίδιος την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι δημότες σε αυτά τα πρόσωπα. Όμως θα προχωρήσει και σε αλλαγές για να φανεί και η ανανέωση με νέα στελέχη, ακολουθώντας το μοντέλο του rotation. Αναζητούνται, όπως είπε, οι ικανοί επιδέξοι και οι ηθικοί που να μπορούν να αναλάβουν ρόλο ευθύνης, έτσι ώστε να συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο Δήμο. Όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά, θα περάσουν από θέσεις ανά 2 χρόνια. Ο τελευταίος όμως χρόνος θα είναι οι προσωπικές μου επιλογές και εκτιμήσεις. Γιατί στον τελευταίο χρόνο, όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, πας με τους καλύτερους, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μία τρίτη θητεία. 16 Δεκάτου, καλώς εχών των πραγμάτων, θα έχουμε την όρκηση της νέας Δημοτικής Αρχής, οπότε στο δεύτερο δεκαπεθήμερο του Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν και οι νέες αντιδημαρχίες. Έχουμε πολλές αλλαγές και σε πρόσωπα αλλά και σε αντιδημαρχίες και διευθύνσεις, διότι καταργείται το Πολυκοινωνικό. Το Πολυκοινωνικό θα γίνει αντιδημαρχία. Θα γίνει αντιδημαρχία. Θα πρέπει να γίνουν αντιδημαρχίες επίσης και σχολικές επιτροπές, οπότε όλοι οι άξονες εκπαίδευσης της νεολαίας του πολιτισμού πιθανότητα θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία αντιδημαρχία. Πρέπει λίγο να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στις δημαρχίες σε σχέση με άλλους έχει τα μηχανήματα, άλλο έχει το προσωπικό των μηχανημάτων, δίνει άδεια, δεν βρίσκεται χειριστής για τα μηχανήματα και μία ενιαία κεντρική πολιτική διαχείριση. Οπότε θέλει πολλή σκέψη ακόμα. Γλυκιά σπάζω κεφαλιά. Το λέω σε όποιον με ρωτάει. Υπομονή, είναι 3 εβδομάδες ακόμα. Νομίζω θα τα. Εσείς, θέλω να ξέρω, έχετε αποφασίσει το. Δεν ξέρω αν το έχετε πει σε κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν έχετε κατασταλάξει στα πρόσωπα που θα αξιοποιήσετε. Έχω κατασταλάξει. Έτσι κι αλλιώς η εντολή του κόσμου είναι αυτούς που προηγούνται σε σταυρούς και είναι δημοφιλείς, είτε αναγνωρίζεται η δουλειά που έφεραν, εφόσον είχαν αξιώματα και θέσεις ευθύνης, άρα θα πρέπει να επαναληφθεί τουλάχιστον για την αρχή η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό τους. Άρα είμαι υποχρεωμένος ηθικά να χρησιμοποιήσω τα ίδια σχεδόν πρόσωπα. Θα πρέπει όμως να δείξουμε και τα καινούργια στελέχη, διότι πλέον υπάρχει η επιλογή. Να σας θυμίσω ότι το 19 ξεκίνησα με 10 ανθρώπους. Και τώρα έχετε 21, νομίζω. 21 για 16 αξιώματα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να συνεργαστούμε και με άλλες παρατάξεις, να χρησιμοποιήσουμε δικούς τους μέχρι εκείνη τη στιγμή τη χρονική ανθρώπους. Αναγκαστικά τώρα υπάρχει μια μεγάλη βεντάλια. Rotation, το είπε ο Πρωθυπουργός στις δικές του κινήσεις που έκανε μέσα στο καλοκαίρι, στην ανανέωση της δεύτερης θητείας. Rotation, θα θέλω να σου το πω κι εγώ, ότι η ανάδειξη νέων στελεχών, είπαμε και άλλες φορές, αναζητούνται ικανοί. Οι επιδέξοι και οι ηθικοί της κοινωνίας μας που μπορούν να αναλάβουν ευθύνες και να συνεχίσουμε το Δήμο έτσι στην πολύ καλή ρότα που έχει πάρει μέχρι στιγμής. Θα περάσουν όλοι σχεδόν από όλες τις θέσεις. Είναι πάρα πολλά τα κάθε χρόνια. Κάθε πότε θα τους αλλάζετε, δηλαδή, κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια, δυόμιση. Δύο χρόνια είναι αρκετά κάποιος για να δείξει τι θα είναι διετής η φοιτεία, δηλαδή, του καθενός. Νομίζω ότι εκεί θα κατασταλάξουμε. Δύο χρόνια, άλλα 2 χρόνια και τελευταία χρονιά θα είναι οι δικές μου προσωπικές επιλογές και εκτιμήσεις, διότι κάποιος δικαιούται να δοκιμαστεί και να δείξει τι μπορεί να καταφέρει και τι όχι. Και ο τελευταίος χρόνος δηλαδή θα είναι ίσως το κρίσιμο μέγεθος. Νομίζω ότι τελευταίο χρόνο πας με τους καλύτερους. Ναι. Άρα προετοιμάζεστε και για τρίτη θητεία. Τώρα είμαι πάρα πολύ νωρίς για να προσπαθώ να εκμεύσω την είδηση. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Το σκέφτεστε. Δεν σκέφτομαι τίποτα από όλα αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτό που μου αρέσει. Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης είναι αποφασισμένος, ξέρει τι πρόκειται να κάνει σε λίγες ημέρες και ποιοι θα διοικήσουν και με ποιο τρόπο τον Δήμο από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Στο Δήμο της Αμοθράκης όμως τα πράγματα ακόμα είναι ρευστά, δεν ξέρω, βάζω ερωτηματικό, βάζω και 3 τελείες, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχουν μετεκλογικές αναταράξεις στην Σαμοθράκη, διότι στις 4 Δεκεμβρίου, και είναι επιβεβαιωμένο, ο κύριος Γαλατούμος και ο κύριος Βίτσας θα βρεθούν στο
εκλογοδικείο, εκεί δίνουν ραντεβού, προκειμένου να γίνει μια επανακαταμέτρηση, γιατί έχει προκύψει ένα ζήτημα με την μεταδημότευση, με έναν συγκεκριμένο αριθμό μεταδημοτών, 18, και θα πρέπει λοιπόν, αφού δέχτηκαν την κλήση από τη δικαιοσύνη, να βρεθούν ενώπιόν της, να δώσουν εξηγήσεις, να απαντήσουν σε αυτά που πρέπει να απαντήσουν, να γίνει επανακαταμέτρηση και αν κριθεί αναγκαίο, τότε 6 από τα 9 τμήματα θα οδηγηθούν σε επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Θα τα δούμε όλα αυτά ένα-ένα. Μαζί μου βρίσκεται η Δάφνη από τη Σαμοθράκη για να σχολιάσουμε και αυτή την τελευταία εξέλιξη που κάτι είχαμε μυριστεί. Δάφνη μου, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι μας είχαν προειδεάσει ότι κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα. Λίγο τα άκυρα στην αρχή, λίγο επανακαταμέτρηση, τώρα η μεταδημότευση. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Σαμοθράκη που περιμένει το επόμενο. Φουρτουνιασμένη η Σαμοθράκη από πίσω σου, και πώς να μην είστε φουρτουνιασμένοι, γιατί δεν υπάρχει και μία ηρεμία. Τέλειωσαν οι εκλογές, αλλά ακόμη είστε, ναι, με φουρτούνες. Ωραία φωτογραφία. Να πούμε για τη φωτογραφία ότι είναι τραβηγμένη από την προηγούμενη κακοκαιρία από τη φίλη μου την Τζέννη Σαλβάνου. Μάλιστα. Την ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που τη μοιράζεσαι μαζί μας. Και την έχει ανεβάσει στο Facebook στη σελίδα της. Είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Άσχετο. Ας ελπίσουμε θα κοπάσουν τα κύματα όμως κάποια στιγμή στη Σαμοθράκη, Δάφνη μου, να μπείτε σε μια ηρεμία. 1η Ιανουαρίου να δούμε τελικά ποιος θα αναλάβει, τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή όχι, γιατί 99 είναι οι ψήφοι που χωρίζουν τον κύριο Βίτσα από τον κύριο Γαλατούμο. Ωστόσο, όπως είπα, είναι επιβεβαιωμένη η πληροφορία, γιατί διακινούνταν αυτές τις ημέρες διάφορα στο νησί, γράφονταν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά τόσα. Εγώ οφείλω να πω δημοσίως, πριν μας πεις οτιδήποτε άλλο, ότι συνομίλησα και με τους δύο κυρίους, και με τον κύριο Βίτσα και με τον κύριο Γαλατούμο. Μου επιβεβαίωσαν την κλίση την οποία έχουν λάβει και θα πρέπει να βρεθούν στις 4 Δεκεμβρίου στο εκλογοδικείο της Αλεξανδρούπολης, να γίνει η διαδικασία όπως προβλέπεται, ανακαταμέτρηση, και αν κριθεί ανάλογα από το αποτέλεσμα και τι άλλο θα ζητηθεί, αν, το ξαναλέω, τότε ναι, 6 από τα 9 εκλογικά τμήματα στη Σαμοθράκη θα οδηγηθούν και πάλι σε επαναληπτική διαδικασία. Λοιπόν, όλα αυτά για τη μεταδημότευση, 18 στον αριθμό. Όταν μιλούσαμε και λέγαμε για τη σημερινή κουβέντα μας, είδες, είχαμε άλλα στο νου μας και άλλα προκύψανε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αν επαληθευτεί η προσφυγή του κυρίου Γαλατούμου, σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι οι καταγγελίες που έκανε πριν και που μαζί τις σχολιάζαμε και λέγαμε ότι δεν αξίζουν στο νησί μας, έχουν βάση. Και σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είναι εμπλεκόμενοι και δημοτικοί υπάλληλοι, έτσι. Οπότε αυτό το πράγμα δεν φαντάζομαι ότι θα μείνει μόνο. Όχι, όχι. Δεν είναι εύκολη αυτή η υπόθεση. Έτσι. Μετά υπάρχει άλλη διαδρομή και λοιπόν, μπερδεύονται λίγο τα πράγματα ύστερα. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι δεν δικαιώνεται ο κύριος Γαλατούμος, τότε θα υπάρχει ακόμα ένα λιθαράκι από τα πολλά που κάνουν αυτό το νησί που θα μπορούσε να είναι μονιασμένο, μη μονιασμένο. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, να το πούμε και αυτό. Επίσης θα πω και κάτι άλλο. Ότι ο κύριος Βίτσας δίδαξε το σκληρό πρόσωπο της νομοτυπίας, βάζοντας πάρα πολλές φορές εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου, στα πλαίσια και καλά της νομιμότητας. Είτε αυτό ήταν το βοθροφόρο, είτε αυτό ήταν κάποια άλλα οχήματα, είτε αυτό ήταν το κάμπινγκ, με αλλαγές ονόματος τύπου δεν κάνω καταγγελία, κάνω ερώτηση, ενημέρωση. Δικαίωμά του ήταν αυτό όμως, έτσι. Άλλο πάω να πω. Τώρα έρχεται στα ίδια βήματα και ο κύριος Γαλατούμος να διεκδικήσει την νομοτυπία. Επίσης δικαίωμά του. Αναμφισβήτητα. Γιατί ο ίδιος μου είπε και μου επέτρεψε να το μεταφέρω και αυτό δημόσια, ότι είναι ηθικό του χρέος. Ανάλογα με ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και τι θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία, μου είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γαλατούμος, ότι το όφυλα και το οφείλω, εφόσον υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, να τα διερευνήσουμε, και το οφείλω και στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και με ψήφισαν. Προφανώς λοιπόν έχει κάθε δικαίωμα να τρέξει αυτή τη διαδικασία. Δεν είπα εγώ κάτι για το δικαίωμα, άλλο πάω να πω. Σκέψου ότι
αυτή η λογική ανοίγει έναν ασκό του αιώλου, τον οποίο θα τον έχουμε μπροστά μας 5 χρόνια. Εκεί το πάω εγώ. Καλά, το μετά. Έτσι, λέμε τώρα. Πώς θα κινήσει, θα το δούμε. Η ηθική έτσι, υποχρέωση είχε ο κύριος Γαλατούμος να το κάνει. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κρίνω. Όπως επίσης, Δάφνη μου, γιατί εγώ τώρα δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, ένα σύντομο σχολιασμό με την έννοια ότι επειδή είσαι αποδέκτης, ακούς και εσύ τι λένε οι κάτοικοι της Αμοθράκης, ήταν κάτι που διακινούνταν τις τελευταίες ημέρες. Ότι δύο άνδρες θα βρεθούν προφανώς στη δικαιοσύνη, στα δικαστήρια, έτσι για να δούμε τι θα γίνει. Για πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια, το άκουσα μετά την επανακαταμέτρηση που είχε γίνει αμέσως μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, των δημοτικών εκλογών. Αν θυμάσαι, είχαν κάνει επανακαταμέτρηση. Το είχαμε σχολιάσει κιόλας. Μπράβο. Λοιπόν, για πρώτη φορά το άκουσα εκεί. Εντάξει, δεν μπορούσα να το πιστέψω, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Αυτό που επίσης μπορώ να πω, γιατί οι αρμόδιοι θα αποφανθούν στο τέλος. Προφανώς δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι, αφού φτάνει η υπόθεση εκεί που φτάνει. Μπορώ όμως να πω ότι αυτό που λέει ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κύριος Γαλατούμος, και το υπερασπίζεται, θα φανεί αυτό έτσι κι αλλιώς στην πράξη, όπως είπα, είναι ότι ο ίδιος δεν υπέγραψε τίποτα. Και μιλάμε για εκείνη την περίπτωση, για εκείνη την κατηγορία της μεταδημότευσης που αφορά αυτούς που ήρθαν για πρώτη φορά στο νησί. Ναι. Θέλω να το πω και αυτό, έτσι. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα, αν επαληθευτεί, ανοίγει τον ασκό του αιώλου, είναι ποιοι υπάλληλοι εμπλέκονται. Αυτοί οι υπάλληλοι που εμπλέκονται, προφανώς, είναι φίλοι προσκύμενα προς τον κύριο Βίτσα. Αν αποδειχτεί πως είναι έτσι. Δηλαδή, αρχίζουν μετά μία σειρά από ερωτηματικά. Αρχίζουν έτσι και κερδιθεί αυτό το δικαστήριο και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Δεν είναι μόνο οι εκλογές αυτές καθ' αυτές αυτό που θα γίνει. Είναι ότι ανοίγονται μία σειρά ερωτηματικά ως προς την ηθική υπόσταση ανθρώπων πλέον και διεκδικήσεων. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτή τη διαδικασία δεν την ξέρουμε και στο 100% πώς μπορεί πραγματικά να κυλήσει. Ωστόσο, κανείς καταλαβαίνει, εντάξει, είπαμε, είναι 99 οι ψήφοι της διαφοράς του κυρίου Βίτσα, είναι ένας αριθμός ικανοποιητικός προφανώς, αλλά αν κάτι άλλο συμβεί, ίσως να μιλάμε και για αλλαγή στις έδρες, για αλλαγή στη σταυροδοσία. Πολλά, πολλά. Εμένα με προβληματίζει το αποτύπωμα που θα αφήσει όλο αυτό στην κοινωνία του νησιού. Ναι. Αυτό με προβληματίζει εμένα τώρα, το διαδικαστικό. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πω και κάτι ακόμα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Βίτσα. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας, η πλευρά του κυρίου Γαλατούμου δεν αποδέχτηκε εύκολα αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και έκανε το πρώτο βήμα της επανακαταμέτρησης με τα άκυρα. Τα οποία πρέπει να πούμε, Δάφνη μου, ότι ήταν τελικά καραμπινά τα άκυρα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που γράφονταν, εννοώ, στο Facebook, έτσι. Λοιπόν, ήταν καραμπινά τα άκυρα. Ήταν όντως άκυρα. Οπότε και αυτό έχει τη σημασία του. Και αμέσως μετά τα άκυρα, η άλλη πλευρά, εννοώ του κυρίου Γαλατού, μου είπε, εντάξει, εγώ θα κάνω και το επόμενο βήμα, εφόσον υπάρχουν κάποια στοιχεία της μεταδημότευσης, και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ θα το ξαναπώ. Ότι αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ είναι το αποτύπωμα που θα αφήσει όλο αυτό στην τοπική κοινωνία, είτε για τη μία πλευρά είτε για την άλλη. Εγώ δεν παίρνω το μέρος κανένας και ο κύριος Βίτσας έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα και ο κύριος Γαλατούμος το ίδιο, και οι δύο να προσπαθήσουν το καλύτερο για το δικό του εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι και μετά, αλλά όμως ηρεμία στο νησί δεν υπάρχει, Δάφνη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς να υπάρχει? Και ο χειμώνας είναι μπροστά, τα προβλήματα αυτό είναι μπροστά, νησί, έτσι. Αυτό το νησί έχει, δεν ξέρω, μία παγκόσμια πρώτη, θα μπορούσα να πω. Δεν μπορεί να έχει ταυτόχρονα ρεύμα, νερό και τηλέφωνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε νερό, δεν έχουμε ρεύμα. Όταν δεν έχουμε ρεύμα, πέφτει το τηλέφωνο. Εντάξει, μην τα θέλετε όλα δικά σας. Μην τα θέλετε όλα δικά σας. Έλατε, πέφτει και τα αντλιοστάσια. Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν έχουμε ρεύμα, γιατί οι διακοπές γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Είναι στιγμιαίες που μας τεινάζουν στον αέρα μία σειρά συσκευές και κανένας δεν νοιάζεται γι' αυτό. Πέραν τούτου, παρακολούθησα τον κύριο Τοψίδη στη συνέντευξη που έδωσε στο Σαμοθράκι του Βεμπρέτη. Ο οποίος είχε ήδη μία συνάντηση με τον κύριο Βίτσα, και πολύ σωστά. Ο
τον κύριο Βίτσα και πάρα πολύ σωστά και μπράβο στον κύριο Βίτσα που προσπαθεί να κερδίσει το χρόνο. Και λέει θα βγάλουμε και μια είδηση, η περιφέρεια λέει θα κάνει περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ακούω και εγώ και λέω σοβαρά. Ο δρόμος στους κήπους κανονικά έπρεπε να απαγορεύεται να κυκλοφορούν οχήματα εκεί πάνω, έτσι όπως είναι. Και είναι δουλειά της περιφέρειας να τον κάνει. Αντί να πει ότι από τα πρώτα πράγματα που θα δω θα είναι ο δρόμος των κήπων, μου είπε ότι θα κάνει περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εντάξει. Κοίτα, αυτά θα τα δούμε όλα στην πράξη, Δάφνη μου. Προφανώς και οι δηλώσεις που γίνονται έχουν τη σημασία τους και την αξία τους, γιατί δείχνει και το πώς θέλει να κινηθεί ο καθένας, είτε αφορά σε δήμαρχο, είτε σε περιφερειάρχη, είτε σε αντιδημάρχους, είτε σε αντιπεριφερειάρχες. Προφανώς θα υπάρξει ένας κοινός συντονισμός και ένας κοινός βηματισμός ανάμεσα στον νέο δήμαρχο. Τώρα θα δούμε. Και στον νέο περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη. Με συνεννόηση και καλή συνεργασία όλα μπορούν να γίνουν. Τι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και τι όχι εννοώ. Ναι, και καλές είναι και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις αναμφισβήτητα, αλλά το νησί έχει και άλλα θέματα να λύσει. Μα πονάει γενικώς. Μα περίμενα να ακούσω από τα πρώτα πράγματα που είναι δουλειά της περιφέρειας. Έτσι. Δεν μιλάω για τη δουλειά του Δήμου. Αυτό ο συγκεκριμένος δρόμος, Κήπη Καμαριώτισσα, είναι περιφερειακός δρόμος. Είναι δουλειά της περιφέρειας. 5 χρόνια τώρα που ξέρω, πάει από το κακό στο χειρότερο. Και το πρόβλημα είναι, άντε καλά, να κάνουμε μελέτες, να τις οριμάσουμε, να τις παραοριμάσουμε, να βρούμε χρηματοδότηση και εγώ δεν ξέρω τι, θα μας πάρει μια 15ετία ακόμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Εδώ ήδη ο δρόμος που υπάρχει, ο καλός δρόμος, έχει αρχίσει και στην πλευρά της θάλασσας, σε πάρα πολλά σημεία, αρχίζει και καθιζένει. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι και αυτό θέλει τη συντήρησή του. Περίμενα αυτό να ακούσω από τον κύριο Τοψίδη πρώτα. Τέλος πάντων. Πάντως το ζήτημα αυτό, στην σύσκεψη που είχε γίνει στο νησί τους προηγούμενους μήνες, λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εννοώ εκλογές, με τον νυν περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο, είχε τεθεί από την πλευρά του κύριου Γαλατούμου. Το ξέρω. Έχει τεθεί πολλές φορές. Και εγώ έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές μέχρι να τον φτιάξουμε. Γιατί ο κύριος Γαλατούμος μίλησε ακόμα και για επαναχάραξη. Και εγώ λέω, μέχρι να τον φτιάξουμε. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε για να μην σκοτωθεί κανένα. Το σταυρό μας. Γιατί μέχρι να τον φτιάξουμε θα περάσουν όλα 15 χρόνια. Λοιπόν. Πάντως, με αυτά και με αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει αύριο. Και η συνέντευξη του κύριου Βίτσα που θα δοθεί μεθαύριο αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έτσι. Στο Σαμοθάκι Web Radio θα μιλήσει ο κύριος Βίτσας. Αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα 7.30, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί είναι. Συγχωρέστε μου, να μην θυμάμαι καλά. 7. Ναι, τόσο περίπου. Και μάλιστα το 7ο θέμα είναι η έγκριξη του τεχνικού προγράμματος του 2024. Θα δούμε και για αυτό που λέγαμε τώρα για το δρόμο, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως για το πρώτο ζήτημα σε σχέση με την επανακαταμέτρηση και την επανάληψη, αν τυχόν κρυθεί απαραίτητη της εκλογικής διαδικασίας, θα πω ότι και ο κύριος Γαλατούμος και ο κύριος Βίτσας είναι ψύχρεμοι, περιμένουν το αποτέλεσμα. Ο ένας συνεχίζει τη δουλειά του κανονικά στο Δήμο της Σαμοθράκης, ο άλλος κάνει την απαραίτητη προεργασία και προετοιμασία που πρέπει να κάνει και σωστά και οι δύο και λειτουργούν σωστά, μέχρι στιγμής, γιατί το νησί έχει ζητήματα, όπως είπαμε. Να βρεθεί ένας τρόπος και από τους δύο, γιατί από αυτούς πια εξαρτάται, το αποτύπωμα που θα μείνει στην κοινωνία μετά από όλη αυτή την περιπέτεια, είτε τελειώσει στο δικαστήριο, είτε χρειαστεί εκλογή, εκλογική διαδικασία, θα παρακαλούσα να μην είναι τοξικό. Πάντως εγώ να πω και κάτι ακόμα, Δάφνη μου. Εγώ αντιλήφθηκα ότι ο κύριος Γαλατούμος έκανε αυτή τη διαδικασία, αυτή την προσφυγή, όχι σώνει και καλά να δικαιωθεί, γιατί υπάρχει και η άλλη ανάγνωση μιας τέτοιας διαδικασίας, να δούμε τελικά τι πραγματικά συμβαίνει. Αν είναι έτσι, αν είναι και αλλιώς. Και σεβαστεί, έτσι, κάθε απόφαση και κάθε αποτέλεσμα. Είδες ότι έχω αποφύγει μέχρι τώρα, εσύ λες τα επιχειρήματα... Το λέω εγώ, άσε με. Ναι. Αυτό. Εγώ έχω αποφύγει μέχρι τώρα να πω ότι συμφωνώ και με τους δύο. Και τόσα που μου είπες για τη θέση που βρίσκεσαι πολλά είναι. Πίστεψέ με και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ως κάτοικος τα σχολιάζεις όλα αυτά, έτσι, γιατί ζεις εκεί και ενδιαφέρεσαι. Με ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ έλεγε ο κύριος Βίτσας ότι υπήρχε πρόβλημα με καφετέριες. Ότι κάποιοι πηγαίναν στις μεν καφετέριες και κάποιοι πηγαίναν στις δε. Ο κύριος Βίτσας το είπε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνεχίσει αυτό το πράγμα να υπάρχει στο νησί. Και αν υπάρχει,
το νησί θα βρει τρόπο να πάει μπροστά. Δάφνη μου, εγώ πιστεύω ότι το κλίμα θα ηρεμήσει μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι τέτοιο το πλαίσιο που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παρατράγουδων, ανακαταράξεων, αναταράξεων. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι το κλίμα μετά θα ηρεμήσει αναγκαστικά και αντικειμενικά, γι' αυτό και το λέω. Προφανώς θα υπάρχει ο αντίλογος και η αντιπολίτευση, αλίμονο, αλλά μπαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο, γιατί η Δημοτική Αρχή μπορεί πλέον να δρομολογήσει με διαφορετικό τρόπο καταστάσεις. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Πόσο θα ήθελα να είμαι το ίδιο αισιόδοξη. Θα το δούμε. Θέλω να είμαι αισιόδοξη εγώ για το νησί. Μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ολοκληρώθηκε η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Κάθε γυναίκα έχει τη δύναμη να σπάσει τα δεσμά της και να απελευθερωθεί. Έχει φτερά στην πλάτη της που ακόμα και αν είναι πληγωμένα έχει πάντα τη δύναμη να τα ανοίξει και να πετάξει προς την ελευθερία. Με αυτό το μήνυμα έξω από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης γυναίκες και προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αλλά και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων με αφορμή την 25η Νοέμβρη όπως και κάθε μέρα του χρόνου αγωνίζονται για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και ζητούν την άμεση εφαρμογή μέτρων προστασίας και στήριξη των θυμάτων βίας όπως ξενώνων, έκτακτης φιλοξενίας και ειδικών κέντρων για τα θύματα βίας. Η δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Είχε μεγάλη ανταπόκριση και ενδιαφέρον. Σήμερα είναι μία μέρα πριν την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, που είναι 25 Νοεμβρίου, αύριο δηλαδή. Εμείς σήμερα θέλουμε να κάνουμε μια βουβή διαμαρτυρία φορώντας τις μάσκες που φοράνε οι γυναίκες και κρύβονται πίσω από αυτές για να κρύψουν το δράμα που περνάνε περισσότερες. Είπαμε να αντικατοπτρίσουμε αυτές τις γυναίκες κάνοντας την διαμαρτυρία μπροστά στα φτερά της νίκης, τα οποία συμβολίζουν ότι κάθε μία από εμάς μπορεί να είναι ελεύθερη αρκεί να το θελήσει, αρκεί να το πιστέψει και αρκεί να καταλάβει ότι όλες μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Κάθε χρόνο και το Κέντρο Βίας και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας τιμά όσο μπορεί αυτή τη μέρα, τιμά για να γίνει γνωστό ότι υπάρχουν δομές που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες και οι γυναίκες να απευθυνθούν σε αυτές. Έτσι και σήμερα, έτσι και φέτος, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους και ότι θα προσπαθούμε για αυτές. Η βία κατά των γυναικών δεν γνωρίζει κοινωνικά, οικονομικά ή εθνικά σύνορα και είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι συχνά πιστεύουμε. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις πιο συστηματικές και διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δυστυχώς παραμένει ευρέως ατιμόρυτη. Περισσότερες από 680.000 γυναίκες στην Ελλάδα ηλικίες από 18 μέχρι 74 ετών έχουν υποστεί σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Όπως προκύπτει η βία προς τις γυναίκες θεωρείται κάτι διαδεδομένο στην ελληνική κοινωνία. Το 90,1% όσων συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι η άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας κατά των γυναικών από τον σύντροφό τους πρώην ή νυν σήμερα στην Ελλάδα είναι αρκετά ή πολύ συχνή. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2013 και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και τηρείται το απόρριτο της συμβουλευτικής με σκοπό την προστασία των εξυπηρετούμενων γυναικών. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών που είναι 25 Νοεμβρίου, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας διοργανώνει σήμερα μπροστά από το χώρο του Δημαρχείου μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Τα φτερά της νίκης». Τα φτερά αποτελούν ένα σύμβολο και για το Συμβουλευτικό Κέντρο αλλά και για τις γυναίκες μας που δείχνουν ότι πολλές γυναίκες που μπορεί να έχουν τραυματιστεί τα φτερά τους ή να έχουν πληγές κάποια στιγμή μπορούν να τα επουλώσουν και να πετάξουν μακριά από τη βία που υφίστανται και να ζήσουν μια ελεύθερη ζωή.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά, Σάκης Αντωνίου, Αγροτική Ματιά και όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Από εμάς, καλό σας βράδυ.